Σήμερα, παραπάνω από 9 φοιτητικοί σύλλογοι βρίσκονται εδώ, πλάι στα εκατοντάδες σωματεία εργαζομένων, στα συνδικάτα, στις ομοσπονδίες, στα εργατικά κέντρα. Σήμερα που ψηφίζεται η κατάφτιστη αυτή συμφωνία για τις βάσεις του ΝΑΤΟ, λαός και νεολαία δίνουμε απάντηση. Βροντοφωνάζουμε. Έξω η Ελλάδα από τα υπεριαλιστικά σφαγεία. Να αποσυρθεί τώρα η συμφωνία για τις βάσεις του θανάτου. Η συμφωνία αυτή είναι κίνδυνος θάνατος. Επεκτείνεται αρχικά για 5 χρόνια και στη συνέχεια επαόριστον είναι η συνέχεια της πολιτικής που προσπαθεί να κάνει τη χώρα μας ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό ερμητήριο πολέμου. Αναβαθμίζει τις ήδη υπάρχουσες νατοϊκές βάσεις και υποδομές στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεβανοβίκιο, στο Λιτόχωρο, στη Λάρισα. Οι φοιτητές, η νεολαία, δεν ανεχόμαστε να φεύγουν από τη χώρα μας πολεμικοί εξοπλισμοί, πύραυλοι και αεροπλάνα για να σκοτώνουν λαούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια όταν η ακρίβεια τσακίζει τις ζωές και τις σπουδές μας, αλλά δίνονται την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, για να αγοράζουμε υπερσύγχρονα μαχητικά F-35, δήθεν λένε για την άμυνα της χώρας μας. Ταυτόχρονα όμως, η συμφωνία αυτή μας κάνει και στόχο αντιπίνων. Δεν φτάνει που πληρώνουμε τις συνέπειες των υπεραλιστικών ανταγωνισμών με πανάκριβα είδη πρώτης ανάγκης, ρεύμα, ενίκεια κτλ. Εμπλέκουν περισσότερο το λαό μας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στην αντιπαράθεση που έχουμε την Κίνα και τη Ρωσία για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τον δρόμο μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιείται για τα ευρωατλαντικά συμφέροντα και σχεδιασμούς οποιαδήποτε στρατιωτική και πολιτική υποδομή. Λες και έχουν ξεχαστεί πλέον οι δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας ότι οι χώρες που δυσκεραίνουν το έργο της στην Ουκρανία θα πληρώσουν το τίμημα των πράξεών τους. Από αυτό το βήμα κιόλας δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους νέους συναδέλφους μας, στους νέους στρατευμένους φαντάρους που με δεκάδες επιστολές εναντιώνονται στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Το φωνάζουμε από το κέντρο της Αθήνας για να το ακούσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, ενάντια στη σφαγή του λαού της Ουκρανίας, αλλά και για την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις σχολές μας. Το επόμενο διάστημα, αμφιθέατρο το αμφιθέατρο, έδρανο το έδρανο, θα φτάσουμε σε κάθε φοιτητή που προβληματίζεται και πλήττεται από την πολιτική της κυβέρνησης. Θα κάνουμε πράξη στον δρόμο το σύνθημα «Φοιτητές, εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά». Απέναντι στις διεκδικήσεις μας όμως, συνάδελφοι, ούτε η κυβέρνηση μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Πολλοί φοιτητές από εδώ ήμασταν παραμονή πρωτομαγιάς από τα ξημερώματα κιόλας στο λιμάνι του Πειραιά να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα των εργατών της Κόσκο, που η κυβέρνηση είχε κινητοποιήσει όλο τον κρατικό μηχανισμό, φέρνοντας κλούβες, ΜΑΤ, ΟΙΚ, λιμενικό. Μόνο το αεροπλανοφόρο, το Σαρλ Ντεγκόλ, δεν επιστράτευσε εκείνη την ημέρα. Είδαμε με τα μάτια μας στις σχολές του ΑΠΗ ΘΙΤΑ ΜΑΤ να συλλαμβάνουν φοιτητές, να πετούν χημικά και κρότου λάμψης μέσα σε αμφιθέατρα. Είδαμε άγρια καταστολή. Οι φοιτητές ζητούν λεφτά, βιβλία και καθηγητές και η κυβέρνηση δίνει αβέρτα ΜΑΤ Γκλόμπ και αστυνομία. Τέτοιες εικόνες δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν κανονικότητα στα ιδρύματά μας. Φοιτητή στη Θεσσαλονίκη τον έσαιρναν από τα πόδια και τον βαράγανε, ενώ ο ίδιος φώναζε «Πονάω». Και εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω τα λόγια του Πρωθυπουργού μας, ότι στα πανεπιστήμια δεν μπαίνει αστυνομία, αλλά μπαίνει η δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία τους, λοιπόν, η καταστολή και η τρομοκρατία. Μας είναι ξεκάθαρο πλέον γιατί προσπαθούν όλοι τόσο πολύ να βάλουν την πανεπιστημιακή αστυνομία στα ιδρύματά μας. Είναι φανερό ότι έτσι φαντάζεται η κυβέρνηση στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ανοιχτό στην καταστολή και την υποβάθμιση, κλειστό όμως στη μόρφωση, στη φοιτητική μέρημνα, στις ανάγκες των φοιτητών. Όσο κλιμακώνεται λοιπόν η αντιεκπαιδευτική πολιτική με την υποχρηματοδότηση των σπουδών μας, την επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΗ, την απαξίωση πτυχίων, τόσο θα οξύνεται και ο κρατικός αυταρχισμός για να φημωθεί κάθε φωνή αντίστασης. Αυτές οι απαράδεκτες εικόνες συμπληρώνονται και με την απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τις διαρροές για επιτάχυνση της εισόδου της στις σχολές.
Με μαζικά συλλαλητήρια, λοιπόν, συντονισμούς φοιτητικών συλλόγων, γενικές συνελεύσεις, τα δύο προηγούμενα χρόνια το κάναμε ξεκάθαρο. Θα μας βρουν απέναντί τους. Οι φοιτητές, δυναμώνοντας τους φοιτητικούς μας συλλόγους, θα κουρελιάσουμε τα σχέδια έντασης, καταστολής και διάλυσης των σπουδών μας. Η καταστολή και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία θέση μέσα στις σχολές μας, έξω η αστυνομία από το ΑΠΘΙΤΑ και από κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τέλος, όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για δίθεν άσυλο ανομία στα πανεπιστήμια και αξιοποιούν οι ίδιοι ομάδες που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητικούς συλλόγους και συκοφαντούν αυτές οι ομάδες στο φοιτητικό κίνημα, είναι οι ίδιοι που εδώ και δεκαετίες έχουν δώσει πλήρη ασυλία στους νατοικούς τραμπούκους να αλωνίζουν ελεύθεροι μέσα στην Ελλάδα χωρίς να διώκονται ποινικά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είμαστε σήμερα εδώ και τα καταφέραμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει φοιτητικό κίνημα. Υπάρχουν αγωνιστικοί φοιτητικοί σύλλογοι, υπάρχουν φοιτητές που δεν κλείνουν τα μάτια απέναντι στο αποκτρόπαιο έγκλημα που γίνεται στη διπλανή πόρτα, ούτε χειροκροτούν τους νεοναζί του τάγματος Αζόφ μαζί με τα αστικά κόμματα. Γιατί δεν σφυρίζουμε κλέφτικα, ούτε παζαρεύουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα σύνορα της χώρας μας στα ανατοϊκά τραπέζια, ούτε συζητάμε το πώς θα φτιαχτούν νέες βάσεις του ΝΑΤΟ, στα νησιά ή στην υπερωτική Ελλάδα. Εμείς παλεύουμε για να κλείσουν ήδη υπάρχουσες, να ξυλωθούν και να φύγουν από εδώ. Είμαστε σήμερα εδώ τέλος, γιατί πρωτοστατήσαμε στο να οργανωθεί ο αγώνας με μεγάλα αντιπεριαλιστικά συλλαλητήρια, με τη μεγάλη αντιπολεμική συναυλία, γιατί δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Για την καταδίκη αυτής της πολιτικής και στις 18 Μαΐου στις φοιτητικές εκλογές, αυτό το μήνυμα θα στείλουμε. Θα καταδικάσουμε την πολιτική που μας έχει φέρει μέχρι εδώ και θα στείλουμε και ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης και αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Μέσα από τις εκλογές, οι φοιτητές εκλέγουμε μαχητικά, δυναμικά διοικητικά συμβούλια. Δυναμώνουμε και ζωντανεύουμε τους συλλόγους μας. Δίνουμε απάντηση, τσακίζοντας τόσο την κυβερνητική παράταξη από την πρώτη θέση σε δεκάδες συλλόγους, ώστε την επόμενη μέρα από καλύτερες θέσεις να μπορούμε και εμείς πιο εύκολα να οργανώσουμε τον αγώνα μας. Για τις σπουδές, το μέλλον μας, την εργασιακή μας προοπτική, η οποία τσακίζεται καθημερινά. Για να μπορούμε να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα μας από την Ουκρανία ή από κάθε άλλη χώρα. Για να κάνουμε τα σχέδιά τους για πανεπιστημιακή αστυνομία κουρελόχαρτο. Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Τέλος, για να ενισχύσουμε τη μόνη και πραγματική ενότητα, αυτή που δημιουργείται με βάση τα προβλήματα και τις ανάγκες μας, ενάντια σε όλους αυτούς που μας βάζουν απέναντι.